Σύλλογοι και φορεί συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο το φεστιβάλ Παραδοσιακών Συγκροτημάτων, ενώνοντα τι δυνάμει του και με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα για τα συσίτια τη πόλη. Η είσοδο στο δημοτικό Διολάρισα θα είναι ελεύθερη, αντί εισιτηρίο ο καθένα μπορεί να προσφέρει τρόφιμα μακρά διάρκεια και ήδη πρώτη ανάγκη. Ε, Φέτο ε, το φεστιβάλ ε, ε, θα γίνει την 3η-6η φεβρουαριου ...όρα έναρξης 6 ώρα το απόγευμα, ε, θα συμμετάσχουν χορευτικά ε, από όλη την πόλη και τον νομό... Ε, ...εκατοντάδες χορευτές, χοροδιδάσκαλοι, μουσικοί συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτό το γεγονός... ...προκειμένου να παρουσιάσουν ε, την παράδοσή τους κάθε σύλλογο χωριστά, ε, τα ήθη και τα έθιμά του και ταυτόχρονα να προσφέρουμε αλληλεγγύη προ τον συνάνθρωπο. Θα έχουμε τη χαρά λοιπόν στο ΟΔΙΟ ω ΟΔΙΟ να φιλοξενήσουμε, να υποδεχτούμε 16 μορφωτικού συλλόγου τη πόλη. Ε, η εκδήλωση σχετίζεται, έχει ω θέμα τον Άι Βασίλειο, ο οποίο άργησε μια μέρα. Βλέπετε, ο Άι Βασίλη αργεί όποτε χρειάζεται και υπάρχει λόγο. Και εδώ έχουμε ένα σημαντικό λόγο γιατί. Από ό,τι φαίνεται, οι σύλλογοι αποφάσισαν όχι μόνο να καθυστερήσουν τον Άι Βασίλη, αλλά και για καλό σκοπό. Οι συνδιοργανωτέ κάλεσαν όσου παραβρεθούν στην εκδήλωση να προσφέρουν για τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων τροφίμων μακρά διάρκεια, καθώ οι ανάγκες φέτος έχουν αυξηθεί για τη σύντηση πολλών οικογενειών.